Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα game review για το The Amazing Spider-Man 2. Ναι ρε φίλε, ο αγαπημένος μας ηθοποιός, ο Andrew Garfield. Οπότε ας αρχίσουμε με τις στολές. Λοιπόν, η καλύτερη στολή στο game είναι η The Amazing Spider-Man 1. Πήραν τη The Amazing Spider-Man 1 και την έκαναν πολύ accurate, πιο accurate από τη The Amazing Spider-Man 1 που θα πάρουμε στα καινούργια παιχνίδια Spider-Man. Και η Big Time, η Big Time Suit ωραίος, και επίσης η The Amazing Spider-Man 2 Suit. Αυτές είναι οι πιο κλασικές. Και η The Amazing Spider-Man 2 τι κάνατε? Τι υποτίθεται ότι είναι? Πήραν τη The Amazing Spider-Man 2, άλλαξαν λίγο τα χρώματα και την έκανα να φαίνεται πιο πλαστική, πιο ψεύτικη, και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ελπίζω να μην κάνει το Spider-Man PS4 και 5 τα ίδια λάθη και αυτά. Επίσης υπάρχει ένα 5 ευρώ pack που έχει τις στολές που βλέπετε που αυτό αξίζει. Δεν έχω ιδέα. Μιλάτε σε ένα παιδί που έχει βάλει λεφτά στο Fortnite. Πιστεύω δεν αξίζει όμως, γιατί έλα τώρα. Υποτίθεται το game έχει όλες τις στολές του Spider-Man και θα βάλεις 5 ευρώ, μπορεί να κάνει πιο πολλά παλιά, δεν ξέρω, για να πάρεις και άλλες. Τι φάση. Οι κακοί τώρα, οι κακοί πιστεύω είναι αρκετά ωραίοι. Έχουμε Σόκερ, πάρα πολύ ωραίο Mission. Έχουμε Kingpin, πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το game. Καλύτερος από το καινούριο Kingpin, στο καινούριο Spider-Man, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Electro. Αυτό που μου αρέσει με τον Electro είναι ότι τον είδαμε σαν Max Dillon στην αρχή του παιχνιδιού και έχει ένα από τα καλύτερα boss fight. Green Goblin τώρα. Εντάξει, δεν μου άρεσε και τόσο. Προτιμώ αυτόν της ταινίας, αλλά είναι ok. Και Carnage, η καλύτερη εκδοχή του Carnage που έχω δει μέχρι το Venom 2 και δεν αμφιβάλλω καθόλου. Κυριολεκτικά ήταν ό,τι καλύτερο. Και αφήνω τους δύο αγαπημένους μου για το τέλος. Black Cat είναι πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι. Τη βλέπουμε και ως Felicia Hardy που μιλάει στο Peter και ήταν πάρα πολύ καλό. Και ο καλύτερος από όλους κατά τη γνώμη μου, ο Craven. Ο Craven στην αρχή είναι καλός, πηγαίνουμε και ως Peter Parker στο σπίτι του και εξερευνούμε τέλος πάντων, και μετά ο Craven θέλει να σκοτώσει τον Spider-Man για να τον έχει σαν τρόπαιο, και έχει και έναν πάρα πολύ καλό voice actor. Και τώρα ας μιλήσουμε για τα γραφικά, το Webras και τα combat και όλα αυτά. Λοιπόν, τα γραφικά είναι μια χαρά, σκεφτείτε ότι είναι για 2014. Ξέρω υπήρχαν και καλύτερα της εποχής, αλλά όταν υπάρχει κάτι καλύτερο δεν πάει να πει ότι αυτό είναι κακό. Το web swinging έχει μεγάλη διαφορά με σχέση το πρώτο game, πολύ καλύτερο, και το fight και όλα αυτά. Το webras έχει μείνει πάνω κάτω το ίδιο, δηλαδή όλα αυτά τα fight, η περιπέτεια και το gameplay είναι πολύ πιο καλά. Ο Peter, η καλή μας φίλη Φελίσια. Όχι, Peter!